Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Ευθέως και απόψε κοντά σας. Και σήμερα συζητάμε θέματα που αφορούν και βεβαίως την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται ευρύτερα στην περιοχή. Η τουρκική προκλητικότητα λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο, το παζλ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, θα είναι στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Φιλοξενούμε απόψε τους διεθνολόγους Άννα Προκοπίου Κουκίδου και Γιάννη Ιωάννου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουκίδου και σε εσάς, κύριε Ιωάννου. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για την τουρκική προκλητικότητα. Μιλάμε για αποθράσινση πλέον, κύριε Κουκίδη, και το ερώτημα είναι γιατί. Υπάρχουν προφανείς λόγοι, να μπούμε λίγο πιο βαθιά, γιατί αυτή η κλιμάκωση. Το προφανές είναι επειδή δεν υπάρχει κάποιος να σταματήσει τον κύριο Ερντογάν και δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε διάθεση για να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για τη συμπεριφορά του. Άρα, σε γενικές γραμμές, νομίζω είναι ένα εύκολο συμπέρασμα αυτό, ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι υποτίθεται οι σχέσεις τους με την Άγκυρα δεν είναι ότι καλύτερο, δεν είναι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή, δεν προτίθονται να κινηθούν διαφορετικά. Αλλά να στραφώ και στις δηλώσεις του κ. Μπορέλ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Κύπρος και η Ελλάδα προσπαθούν να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς για όλα αυτά όπως τα έχετε περιγράψει ήδη. Βλέπουμε τον κύριο Μπορέλ, ο οποίος είναι ο ανώτατος άρχοντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να μιλά για, αν θέλετε, προβλήματα της Ελλάδας και της Κύπρου ή αντιρρήσεις για γεωτρήσεις κοντά στις ακτογραμμές τους. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εταίρος μας, το μοναδικό, αν θέλετε, αποκούμπι που θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που είμαστε κράτη-μέλη της Ευρώπης, έχουμε έτσι μια διφορούμενη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω πρέπει να μας προβληματίσει, παρότι πρέπει να σημειώσω όμως και ως αντίβαρος αυτές τις γενικολογίες του κύριου Μπορέλ, που μάλλον αρνητικό πρόσημο επιδέχονται, το γεγονός ότι η Γαλλία έχει ανοίξει ένα έντονο μέτωπο με την Τουρκία αυτή τη στιγμή και βλέπουμε να υπάρχει εκεί μια σοβαρή και ελεκτική αντιπαράθεση, αλλά και αντιπαράθεση σε επίπεδο ελέγχου, ελέγχου στη θάλασσα, όπου είχαμε και ένα πρόσφατο επεισόδιο μεταξύ του γαλλικού ναυτικού εκ μέρους και ενός τουρκικού σκάφους. Για το οποίο περιστατικό ζητά επίμονα παρέμβαση του ΝΑΤΟ η Γαλλία. Η Γαλλία λέει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αφαιθεί να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, διότι η Άλλοι έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν για να ελέγξουν εάν το τουρκικό σκάφος έπαιρνε όπλα στην Λιβύη κατά παραβίαση του εμπάρκου που υπάρχει. Και μάλιστα μιλούν για το γεγονός ότι οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν δόλο, αν θέλετε, να ξεγελάσουν το γαλλικό ναυτικό, χρησιμοποιώντας σήματα κλίσης του ΝΑΤΟ, ενώ αρνήθηκαν κατά κρύβια να δώσουν τα στοιχεία τους και να επιτρέψουν τον έλεγχο. Άρα υπάρχει αντιπαράθεση. Η Γαλλία ίσως θα το πάρει και έτσι πιο έντονα το ζήτημα. Δεν θα νομίζω να κλείσει τόσο απλά. Το θέμα είναι τι προτίθενται όλοι οι άλλοι να πράξουν ακριβώς σε αντιπαράθεση με όλα αυτά που τονίζουν η Ελλάδα, η Κύπρος και τώρα η Γαλλία. Ναι. Κύριε Ιωάννου, εσείς συμφωνείτε ότι γενικότερα υπάρχει μια χλιαρή, αν θέλετε, αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία, κάποιες χώρες περισσότερο, σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δικαιολογεί όμως αυτή τη χλιαρότητα, αν θέλετε, γιατί πλέον αυτές οι εκφράσεις συμπαράστασης, λίγο ευχολόγια μου ακούγονται εμένα προσωπικά ως Ευρωπαία πολίτης, και δεν βλέπω κάτι δραστικό στην πράξη. Ακόμα και αυτές οι κυρώσεις, αν θέλετε, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν με έχουν πείσει εμένα τουλάχιστον ιδιαίτερως. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε δύο πτυχές. Ναι. Μία πτυχή που μπορούμε να δούμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία είναι μέσα από ένα ευρωσκεπτικιστικό πλέγμα. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πολύ καλά και πάντα αντιδρούμε, ιδίως εμείς στον ελληνόφωνο χώρο, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί δεν κάνει κάτι δυναμικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι σχεδιασμένη για να κάνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επίπεδο ολοκλήρωσης όσον αφορά την εξωτερική αυτή πτυχή, που είναι ένα πάγιο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά. Το δεύτερο πλέγμα το οποίο πρέπει να δούμε αυτή τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι σε σχέση με αυτό που συνήθως εδώ στην Κύπρο
αποκαλούμε την ευρωπαϊκή ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί, κατά τη γνώμη μου, κενό γράμμα. Και το δεύτερο είναι πρέπει να τα δούμε και λίγο πιο μικροσκοπικά τα ζητήματα μέσα από τη σύνθεση της νέας Κομισιόν, αν θέλετε, η οποία έχει τελείως διαφορετικό πρόσημο από την προηγούμενη. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα όσον αφορά τα εμπλεκόμενα συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση της Γερμανίας και της Ολλανδίας και της Ιταλίας. Το βλέπουμε, αν θέλετε, στην πτυχή του Ισπανικού τραπεζικού συστήματος και στο βαθμό που αυτό είναι εκτεθειμένο στις τουρκικές αγορές. Και νομίζω είναι μια σχέση την οποία πρέπει να την επαναπροσδιορίσουμε χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες, αν θέλετε, αξιώσεις ή κάποιες άλλες τέτοιου είδους αντιλήψεις για το πώς μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, στη Λιβύη, που είναι ένα πεδίο έτσι εκδήλωσης και εμπλεκομένων συμφερόντων της Τουρκίας, η οποία επενέβηκε δυναμικά, πώς η επιχείρηση ειρήνη, ας πούμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Δηλαδή, δεν μπορεί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι η Τουρκία είτε είναι άλλη χώρα όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να δει τι γίνεται με την παραβίαση του εμπάργκο. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ έντονα. Πιστεύετε, κυρία Προκοπή, ότι η Τουρκία στο πρόσωπο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης βρήκε ένα συνομιλητή για να πάρει μια βούλα νομιμότητας, αν θέλετε, να αποκτήσει περιεχόμενο η προκλητική της στάση? Σίγουρα της βγήκε της Τουρκίας το γεγονός ότι ο Σάρας, που είναι η νόμιμη αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τελικά φαίνεται να κερδίζει τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ ο Χαφτάρ, που στήριξαν κάποιες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, με κάποιο ρίσκο, ακριβώς επειδή δεν ήταν αναγνωρισμένη οντότητα, αν θέλετε, το τι προσπαθούσε να δημιουργήσει, σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή μελλοντική πορεία που προδιαγράφεται για τη θέση της Τουρκίας στην περιοχή. Ναι. Ας μην ξεχνούμε ότι η Λιβύη είναι το πιο πλούσιο αφρικανικό κράτος. Τα αποθέματα πετρελαίου της είναι μέσα στα 10 μεγαλύτερα στον πλανήτη. Και νομίζω πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε στην ευνίδια επίσκεψη του Τσαβούσογλου μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, τον διοικητή της ΜΙΤ, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και τον κύριο Καλίν, ο οποίος είναι ο ανταυτού ουσιαστικά του κύριου Έρντογαν, μεταθέτοντας την επίσκεψη του Ιταλού ΙΠΕΞ που θα γινόταν σήμερα σε αυριανή επίσκεψη. Ποια ήταν η κατάληξη ακριβώς εκεί? Βλέπουμε να βγαίνει στη δημοσιότητα ότι συζητήθηκε η ανενοικοδόμηση της Λιβύης από τουρκικές εταιρείες, με ό,τι συμβαίνει αυτό σε μια περίοδο όπου η οικονομία της Τουρκίας πλήττεται από μια σοβαρότατη κρίση και ο κύκλος που είναι γύρω από τον κύριο Έρντογαν και μέσω της διαφθοράς μέχρι τώρα μπορούσε να κινηθεί οικονομικά, βρίσκει ακριβώς μια καινούργια αγορά, μια καινούργια διεξοδάρα και για την επιβίωση την ίδια του κύριου Έρντογαν, την πολιτική στη χώρα του, αλλά και για τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Το χαρτί της Λιβύης είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί. Επιμένω στο σημείο της κατοχύρωσης μιας νομιμότητας. Είναι αυτό που έχει οδηγήσει την Άγκυρα στο να διαμοιράζει και οικόπεδα σε ζώνες που βεβαίως αυθαίρετα διεκδικεί. Δηλαδή το ότι διαμοιράζω οικόπεδα, αδειοδοτώ. Κινείται σε αυτή τη βάση ότι αποκτώ μετετελεσμένα κυριαρχικά δικαιώματα? Είναι κίνδυνος αυτός κατά την άποψη σας, κύριε Ιωαννού? Αποτελεί κίνδυνο, είναι μια θεωρητική τάση την οποία ακολουθεί η Τουρκία στη βάση μιας καλά εκπονημένης στρατηγικής, η οποία έχει πολιτικά και νομικήστικα επιχειρήματα όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, είτε μιλούμε για το ανατολικό άκρο της Ανατολικής Μεσογείου, την Κυπριακή ΑΟΣ παραδείγματος χάρη, που αυτό το πράγμα ξεκίνησε εδώ το Φεβρουάριο του 2018 με την παρεμπόδιση της ΕΝΗ. Και είναι μια στρατηγική που δύο χρόνια μετά οδηγεί την Τουρκία στο άλλο άκρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό άκρο μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, όπου αναζητεί και εκεί πέρα διέξοδο όσον αφορά αυτά τα αναθεωρητικά πλάνα που έχει. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε δεν είναι να το δούμε μέσα από το πλέγμα της προκλητικότητας, αν θέλετε. Είναι μια καλά εκπονημένη στρατηγική. Ξέρει τι κάνει η Τουρκία και πώς να το επιτύχει. Συγγνώμη, και στην περίπτωση της Λιβύης είναι ξεκάθαρα. Θα το εντάσσατε και αυτή την τακτική σε σχέση με τη Λιβύη, θα την εντάσσατε στο πλαίσιο της επιχείρησης Γαλάζια Πατρίδα, για την οποία λένε ότι είναι σε εξέλιξη, με συνεχείς προκλήσεις, με παρουσίαση χαρτών που θέλουν να παγιώσουν. Εκεί θα το βάζατε? Η Γαλάζια
παρτίδα, είναι ένα θεωρητικό σχήμα που κάποιοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι expert πάνω στην Τουρκία, προσπαθούν να ερευνήσουν το ιδεολογικό πλαίσιο για να επεξηγήσουν αυτή την τουρκική πολιτική. Εγώ είμαι πιο πολύ της κλασικής ρεαλιστικής σχολής. Εγώ βλέπω ένα ρεαλισμό, βλέπω ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκλειστεί από όλα τα υπόλοιπα κράτη και τις ενεργειακές συνέργειες που γίνονται στην περιοχή και προσπαθεί μέσω αυτού του τρόπου, σε αυτή την ανακαταλωμή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία επισυμβαίνει τα τελευταία χρόνια και λόγω των ταραγμένων υποσυστημάτων και στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε το Συριακό, τη Λιβύη, το Ιράκ, όλα αυτά τα πράγματα που επισυμβαίνουν, και προσπαθεί απλά να αναζητήσει το ρόλο της. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, συνδυάζεται, δημιουργείται τελεσμένων με μια απόδειξη, αν θέλετε, ότι δεν είναι απομονωμένη στην περιοχή. Αν και, κυρία Κουκίδη, στο παρόν στάδιο, αφού αναφέρθηκε η Κυπριακή έως σε κάποιο σημείο, μετά την αποχώρηση των ξένων εταιριών εν μέσω της πανδημίας, υπάρχει παγκόσμια ύφεση, μειωμένη ζήτηση, κάνουν μια αναθεώρηση των επενδυτικών σχεδίων. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή μόνο τουρκικές απόπειρες να γίνονται για ερευνητικές γεωτρήσεις. Τα δικά μας είναι παγωμένα. Είναι παγωμένα ακριβώς. Προβληματικό είναι αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Αλεξανδρίνου, είναι παγωμένα αυτά που θα έκαναν οι ξένες εταιρείες. Ναι. Δεν έχουν αποχωρήσει, έχουν ανασταλεί για κάποιο χρονικό διάστημα οι ενέργειες. Και όντως, έχετε δίκιο, γίνεται μια αναθεώρηση πλάνων από αυτές τις ενεργειακές εταιρείες, γιατί το ξέρουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όπου είχαν πλάνα για γεωτρήσεις και όλα αυτά. Αυτές οι εταιρείες όμως λειτουργούν με οικονομικό γνώμονα. Άρα, πολύ σωστά, όταν υπάρχει μια παγκόσμια ύφεση στην αγορά πετρελαίου, στην αγορά ενέργειας και φυσικά αλληλένδετα στην αγορά φυσικού αερίου, θα γίνουν οι αναθεωρήσεις και μέχρι το 2022, όπου υπάρχει και το πλάνο της του ΟΠΕΚ, αυτό ακριβώς δείχνει, ότι υπολογίζουν ότι η ύφεση στην αγορά πετρελαίου θα διαρκέσει μέχρι τότε. Νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν με πολύ αργούς ρυθμούς, εάν εξελιχθούν στην Κυπριακή ΑΟΣ από τις νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες. Η Τουρκία δεν λειτουργεί όμως με οικονομικό γνώμονα. Άρα, επειδή δεν λειτουργεί με οικονομικό γνώμονα και δεν λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα της αγοράς και λειτουργά με έναν γεωπολιτικό γνώμονα, ακριβώς συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και δεν είναι οικονομικό το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε με βεβαιότητα πλέον, ότι δεν έχει να κάνει με τους οικονομικούς, με τους ενεργειακούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας η παρουσία της Τουρκίας, δεν έχει να κάνει με οικονομικά ωφέλη, αλλά ακριβώς με πολιτικές σκοπιμότητες. Και για να συμπληρώσω σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος Ιωάννου, το γεωπολιτικό πλαίσιο στο μυαλό της Τουρκίας λέει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ό,τι και αν λένε όλοι οι άλλοι. Και ακριβώς αυτή η εποχή, αν θέλετε, της νημεμίας στα ενεργειακά από τους υπόλοιπους, είναι ακριβώς η καταλληλότερη εποχή για την ίδια να κατοχυρώσει τον εαυτό της ως παίχτη στα ενεργειακά δρόμενα στην περιοχή μας. Συμφωνείτε, επικαιροποιώντας χάρτες, απλώνει διεκδικήσεις. Εκμεταλλευόμενοι ουσιαστικά και τις συνθήκες που δημιουργεί αυτή η πανδημία, η παγκόσμια κρίση του κορονοϊού, δημιουργείται ένα power vacuum που έρχεται ακριβώς για πολιτικούς λόγους να το καλύψει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι πέρα από το σαφές γεωπολιτικό σινιάλο που στέλνει η Τουρκία προς όλα τα κράτη της περιοχής, δεν πρέπει να αποκλείσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία ξεκίνησε αυτή την στρατηγική, ας πούμε, αμφισβήτηση, παραδείγματος χάρη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με έναν τρόπο και βασιζόμενη και σε εξωγενείς παράγοντες, ας πούμε στη συμβολή τεχνογνωσίας ή ξένων εταιριών. Στην πορεία όμως απέκτησε εμπειρία και καθίσταται πλέον μια αναθεωρητική δύναμη που όσον αφορά τουλάχιστον την κρατική εταιρεία πετρελοειδών, την TPAO, έχει αποκτήσει μια προσέγγιση ιδίων μέσων. Οπότε δεν πρέπει θεωρητικά να αποκλείσουμε ότι κάποια στιγμή μελλοντικά, συνεχίζοντας να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες και σε παράνομες γεωτρήσεις, κάποια στιγμή μπορεί να βρει και κάποιο κοίτασμα. Το οποίο, αυτό είναι όντως ένα de facto δεδομένο, το οποίο θα δημιουργηθεί επί της θαλάσσης. Τουλάχιστον όσον αφορά την Κύπρο. Και εκεί θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ακριβώς, γιατί δεδομένου ότι η TPAO δεν είναι και εισηγμένη όπως άλλες μεγάλες εταιρείες κολοσσοί σε κάποιο χρηματιστηριακό δίχτυ, μπορεί να πει ότι βρήκε το οτιδήποτε. Μπορεί, ας πούμε, να μπει σε μια διαδικασία πλέον πρακτικών αποτελεσμάτων όσον αφορά αυτές τις έκλογες ενέργειες. Συμφωνείτε?
την ανάλυση. Νομίζω ότι όλα τα σενάρια πρέπει να τα θεωρούμε ως ανοιχτά. Δεν είναι σενάριο δεν επιδεικνύει σοβαρότητα να λέμε ότι δεν θα βρουν τίποτα, άρα ας μην ασχολούμαστε. Το πιο σωστό σε όλες τις περιπτώσεις που χειριζόμαστε τέτοιου είδους κρίσης είναι να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά μπροστά μας και να έχουμε εμείς ακριβώς ένα άλλο σχέδιο να αντιμετωπίσουμε το κάθε σενάριο, την κάθε πιθανότητα. Διότι αν όντως βρεθεί ένα κοίτασμα, τι θα πράξουμε, πώς θα εμποδίσουμε την Τουρκία από το να το εκμεταλλευτεί και όντως ακριβώς όπως υπόθηκε τώρα, επειδή δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε έλεγχο από μετόχους, από χρηματιστήρια, από αρχές, κεφάλαια αγοράς, σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου η τουρκική εταιρεία, μπορεί να λέει και να πράττει ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως εξωγενής παράγοντας που να μπορεί να διασταυρώσει όλα αυτά που λέει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο και εμείς σωστά να προχωρούμε με τους δικούς μας σχεδιασμούς, χωρίς να παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν τα δεδομένα μας δείχνουν ακριβώς η εποχή μας είναι μια εποχή όπου τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, αλλάζουν γρήγορα. Υπάρχουν και ένα ισχύος με την απουσία της Washington από την περιοχή και ενώ ήταν οι προαιώνιοι εχθροί, η Άγκυρα και η Μόσχα, βλέπουμε να παίζονται τόσα πολλά παιχνίδια αυτή τη στιγμή παρασκηνιακά μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας, με το τελευταίο αυτό που συμβαίνει στην Λιβύη, όπου μάλλον πρέπει να έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ των δύο για το πώς θα διαμοιραστεί η τράπουλα στη Λιβύη και να μείνουν και δύο ευχαριστημένοι. Άρα εμείς πρέπει να τοποθετούμαστε πάντα με βάση τις εξελίξεις που συμβαίνουν ακριβώς στο σωστό timing. Το timing είναι πολύ σημαντικό. Να θυμίσω δύο πράγματα. Το ένα ότι πριν, αν πάμε 3-4 βήματα πίσω, οι Τούρκοι δεν θα τρυπούσαν. Ήταν απειλές κενές περιεχομένου. Μετά δεν θα έβρισκαν γεωτρύπανο για να τρυπήσουν. Προχώρησε και αυτό, το ένα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε την απουσία, κάνατε λόγο για απουσία των ΗΠΑ από τη χώρα, από την περιοχή, συγγνώμη, να θυμίσω ότι είχαμε προτάξει, οι κυβερνώντες τουλάχιστον, ως πολύ μεγάλη επιτυχία, μια ευάθυνση, αν θέλετε, των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μάλιστα θα είχαμε και την αμέριστη συμπαράσταση στα τεκτενόμενα στην περιοχή, κύριε Ιωάννου. Εντάξει, εγώ θα σχολιάσω αυτό περί της σχέσης με την Ουάσιγκτον μέσα από ένα άλλο πλέγμα. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα της περιοχής, κύριε Αλεξανδρινού, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα σχήμα στο οποίο η Κύπρος και η Ελλάδα μέσω των τριμερών συμμετέχουν. Δηλαδή είναι ένα είδος αραβο-ευρωπαϊκής σύμπραξης μαζί με τα κράτη των τριμερών, δηλαδή το Ισραήλ και την Αίγυπτο, και στα οποία προστίθεται η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό το σχήμα προσπαθεί με κάποιον τρόπο να αντιπαρατεθεί εναντίον του άλλου άξονα στην περιοχή, ο οποίος ιδεολογικά και πολιτικά περιλαμβάνει την Τουρκία, το Κατάρ και την ιδεολογία της μουσουλμανικής αδερφότητας, του πολιτικού Ισλάμ, όπως το έχουμε γνωρίσει ιστορικά. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό το σχήμα? Ότι, και το βλέπουμε και στην περίπτωση της Λιβύης πάρα πολύ έντονα, ότι on-off συμμετέχει η Ρωσία μέσα σε αυτό το σχήμα. Δηλαδή βλέπουμε μια σύμπραξη Ρωσίας-Γαλλίας και Ρωσίας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το οποίο εξορισμού, και το είδαμε στη Συρία, όπου η Ρωσία γεωπολιτικά σταθεροποιήθηκε και ελέγχει τη χώρα μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, το βλέπουμε να συμβαίνει και σε μικρότερο βαθμό στη Λιβύη, είναι κάτι που εξορισμού θα προκαλέσει την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή θα επανεξετάσει την προβληματική αυτή σχέση, όπως είπε και η συνάδελφος, Washington Angeles. Άρα σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να δούμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από ένα πλέγμα το οποίο θα παράξει πολιτικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει πολιτικά αποτελέσματα? Θα έρθει το εμπάργκο? Θα συμμετάσχει η Κύπρος στο συνεταιρισμό για την ειρήνη? Θα μπει σε μια διαδικασία ένταξης στις ευρωατλαντικές δομές? Άρα καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε αυτή τη σχέση με την Ουάσιγκτον, η οποία όντως γίνεται μια προσπάθεια για να αναβαθμιστεί, μέσα από το πλέγμα και την οπτική γωνία του να παράξει αυτά αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και χρήσιμα εργαλεία διπλωματικής κάλυψης για την Κυπριακή Δημοκρατία. Να συμπληρώσω ακόμη ένα παράγοντα στην εξίσωση, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχουν λεχθεί. Δεν πρέπει να μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι η οικονομία της Τουρκίας δεν πάει καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν τα πράγματα χειροτερέψουν, που μάλλον θα χειροτερέψουν, θα δούμε ότι
τα δολάρια του Κατάρ δεν θα είναι αρκετά πλέον για να σώσουν την τουρκική οικονομία. Να σημειώσω και κάτι άλλο οξύμορο, για να αντιληφθούμε πόσο πολύπλοκα είναι τα σχήματα και σχέσεις. Να θυμίσουμε ότι η συνέδερος της Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι η Qatar Petroleum. Τα δολάρια της Qatar Petroleum χρηματοδοτούν ουσιαστικά τον κύριο Έρντογαν. Αυτό το γνωρίζουμε. Το αφήνω αυτό. Απλώς προς προβληματισμό για το πόσο πολύπλοκη είναι η εξίσωση. Εάν τα πράγματα σκουρέψουν για τον κύριο Έρντογαν και παρόλες τις αντιρρήσεις που ο ίδιος και όλες τις αντιστάσεις που προβάλλει στο να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν τελικά αναγκαστεί να πάει, δεν θα είναι εύκολο να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια χωρίς να υπάρχει η έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ακριβώς εκεί είναι το ερώτημα που πρέπει να έχω επάνω στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Εάν ο άσωτος ιός επιστρέψει πίσω στις αγκάλες της Ουάσιγκτον, τι θα πράξει η Ουάσιγκτον? Θα βελτιωθούν οι σχέσεις της ξανά με την Τουρκία? Γιατί αν δούμε ακριβώς τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές, παρότι υπάρχουν και κάποιες φωνές διαφορετικές στην Ουάσιγκτον, οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να συνετίσουμε την Τουρκία και χρειαζόμαστε την Τουρκία στην περιοχή. Ναι. Άρα τι θα συμβεί εάν εξ ανάγκης η Τουρκία συμπλέψει ξανά με την Ουάσιγκτον σε σημαντικά ζητήματα, παρότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα και παρότι σημειώνω ότι ναι, όντως πολλοί αναλυτές λένε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι εφικτό πλέον, έχει ραγίσει το γυαλί για να επιστρέψει πίσω στη Δύση η Τουρκία. Εάν όμως συμβεί αυτό, πού μας αφήνει εμάς σε αυτό το σύμπλεγμα, ναι, που έχει δημιουργηθεί και στην προσπάθεια μας να εμπαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Ουάσιγκτον? Δηλαδή, τι πρακτικά αποτελέσματα πρέπει να επιζητήσουμε ακριβώς για να διασφαλίσουμε τη θέση μας, να μην μείνουμε εκτός παιχνιδιού εάν συμβεί αυτή η επαναπροσέγγιση? Διάβαζα και κάποιες αναλύσεις που έλεγαν ότι ο Ερντογάν, επειδή είχε αντιληφθεί πόσο ανάγκη έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθεί να τις προσεγγίσει πλέον χτίζοντας μια προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή την οδό για να επιτύχει το στόχο του, αφήνοντας πίσω τις διπλωματίες και όλους τους υπόλοιπους δρόμους που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος για να χτίσει μια σχέση με μια άλλη χώρα. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Ιωάννη? Όχι, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Προκοπίου. Πολύ ορθό αυτό που λέει και για τη σχέση του Κατάρ όσον αφορά την εμπλοκή στο πιο υποσχόμενο θαλασσοτεμάχιο της Κυπριακής ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και οι σχέσεις αυτό το τρίγωνο, δηλαδή οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας και Μόσχας-Άγκυρας, και πώς θα επηρεάσει μία την άλλη. Να πάμε όμως λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα, γιατί θέλω λίγο να σχολιάσουμε και το τι συμβαίνει εκεί σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Πιστεύετε ότι η ανάρτηση των αιτήσεων της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου για διαδοτήσεις ερευνών στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, που αφορούσαν 7 μεγάλες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει εγκλωβίσει τρόπον τεινά την Αθήνα? Η Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια, αν όχι δεκαετίες, άφησε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Και όταν αφήνεις εκκρεμότητες, δίνεις την ευκαιρία στον αντίπαλο, γιατί η Τουρκία είναι ο αντίπαλος της Ελλάδος. Νομίζω αυτό είναι ένα ξεκάθαρο δεδομένο. Να γκριζάρει τις ζώνες που αφήνεις εσύ ανοιχτές, να υπάρχει ένα entry point, όπως θα λέγαμε αναλυτικά. Και ακριβώς αυτό κάνει τώρα η Άγκυρα. Όποια παραθυράκια έχει αφήσει ανοιχτά η Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια, αμελώντας εισαγωγικά να οριοθετήσει η ΑΟΣ εκεί που έπρεπε να έχει οριοθετήσει η ΑΟΣ, το εκμεταλλεύεται η Τουρκία ακριβώς, και είναι δύσκολο να ανατρέψεις πλέον δεδομένα. Ακόμα και για τη συμφωνία, την πρόθεση συμφωνίας τουλάχιστον για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία, να σημειώσουμε ότι αυτό θα είναι οριστικό όταν επικυρωθεί η συμφωνία και όταν κατατεθούν συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη, που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Επίσης, στην περίπτωση της Ελλάδος, εκκρεμεί και η συμφωνία οριοθέτησης και με την Αλβανία. Και προχθές είχαμε έτσι μια εξέλιξη σε όλη αυτή την υπόθεση. Απλώς για να κάνω έτσι μια γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν, η συμφωνία είχε επιτευχθεί μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών Αλβανίας και Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, το 2009. Και η αντιπολίτευση
έφερε ένσταση στη συμφωνία, την πήρε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και ακυρώθηκε η συμφωνία. Σήμερα, μάθαμε πριν λίγες μέρες, μετά από εξομολόγηση ενός Τούρκου στρατηγού εν αποστρατεία, ότι η Τουρκία βρισκόταν πίσω από όλη αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, είχαν δώσει και τα νομικά επιχειρήματα στον νυν πρωθυπουργό, που τότε ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, για το πώς ακριβώς έπρεπε να καταθέσει την ένσταση στο δικαστήριο της χώρας. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν νομικά επιχειρήματα για την ουσία της συμφωνίας και όχι τεχνικές ενστάσεις, εκείνο είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ δύσκολο να τακτοποιηθεί, αν θέλετε. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση της Αιγύπτου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πόσο ακριβώς πρόθυμη είναι η Αίγυπτος να παραβιάσει δικές της αρχές όσον αφορά το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί υπήρχαν ενστάσεις εκ μέρους της Αιγύπτου και γι' αυτό δεν οριοθετήθηκε η ΑΟΣ μέχρι τώρα. Δεν ήταν μόνο, αν θέλετε, κολλησιεργία εκ μέρους της Ελλάδος. Αλλά και πόσο πρόθυμος είναι ο Σίσι αυτή τη στιγμή να τα βάλει ανοιχτά με τον Έρντογαν. Γιατί αυτό θα σημαίνει μια συμφωνία η οποία θα πλήττει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή, σημαίνει ακριβώς μια αντιπαράθεση ανοιχτή πλέον του στρατηγού Σίσι μαζί με τον Έρντογαν. Και αυτό είναι κάτι που εγώ βάζω πολλά ερωτηματικά, εάν η Αίγυπτος είναι τώρα σε θέση να μπει σε μια τόσο ανοιχτή αντιπαράθεση με την Τουρκία. Και άρα να προχωρήσει η οριοθέτηση. Το σενάριο της μερικής οριοθέτησης, κύριε Ιωάννου. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι στη Συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας, ήταν όντως το 2009, ναι, στις 27 Απριλίου, ουσιαστικά δεν καθορίστηκε ΑΟΣ, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει ακόμη ΑΟΣ. Αυτό το οποίο καθορίστηκε είναι ένα όριο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο που συμφώνησε ο κύριος Δένδιας Εσχάτος με την Ιταλία. Όσον αφορά την Αίγυπτο, εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο παράδοξο, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και εδώ είναι που πρέπει να αντιληφθούμε και τα όρια του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, ναι, αλλά και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών. Στην περίπτωση της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η Αίγυπτος ουσιαστικά, ανεξαρτήτως του Σίσι, ο οποίος είναι ένας ιδεολογικός και προσωπικός, αν θέλετε, εχθρός του Τούρκου Προέδρου Έρντογαν, η Αίγυπτος διαχρονικά ασπάζεται μία θέση η οποία είναι πολύ κοντά στη θέση της Τουρκίας όσον αφορά τις ειδικές συνθήκες στο Αιγαίο. Και αναφέρομαι στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Άρα έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα μπήκε στην εξής περιπέτεια. Ξύπνησε όσον αφορά, και επιτρέψτε μου τον όρο, ξύπνησε εντός ή εκτός εισαγωγικών, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Λιβύη, όταν υπογράφτηκε αυτό το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, και μετά μπήκε σε μια διαδικασία fast track, ακριβώς όπως ανέφερε και η συνάδελφος, επειδή άφησε διαχρονικά πολλές εκκρεμότητες, το οποίο ήρθε ως απόρρια και της πολύ λανθασμένης διπλωματικής τοποθέτησης όσον αφορά τη στήριξη του ΧΑΦΤ και της απέλασης και του Λίβιου πρέσβη, να θυμίσω, από την Αθήνα. Άρα αυτό που πρέπει τώρα να δούμε είναι τι θα κάνει, τι θα πράξει ουσιαστικά η Τουρκία αν στείλει ένα ερευνητικό πλοίο ή ένα γεωτρύπανο νοτίως της Κρήτης. Δεν θα αφισβητήσει τα όρια ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Θα αφισβητήσει κάτι το οποίο πρωτοαφισβήτησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, δηλαδή μετά το 1978, στον Βορειοανατολικό Αιγαίο. Είτε το στείλει εντός 6 ναυτικών μιλίων, είτε εκτός 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Κρήτης, από εκεί που είναι, ας πούμε, τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος. Ναι. Αυτό που θα αφισβητήσει έντονα νοτίως της Κρήτης είναι την υφαλοκρηπίδα. Η οποία υφαλοκρηπίδα είναι ένας όρος ο οποίος πρέπει να τον αντιληφθούμε και να θυμηθούμε ότι και η Τουρκία, που δεν έχει κυρώσει τη συμφωνία Γιούγκλος το 82 για το δίκαιο της θάλασσας, έχει όμως κυρώσει τη συμφωνία του 58 για την υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα δεν χρειάζεται να κηρύξεις ούτε ΑΟΣ, ούτε να καθορίσεις θαλάσσιες ζώνες με άλλα παράκτια κράτη. Είναι κάτι στο οποίο ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα αυτοδικαίως και εξυπαρχής, όπως υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο. Άρα εκεί νομίζω ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια διαδικασία, και μ' αρέσει εδώ να χρησιμοποιώ τον όρο, να αποκτήσει μια κυπριακή στιγμή, αν θέλετε. Όπως η Κυπριακή Δημοκρατία βίωσε εντός αδειοδοτημένου θαλασσοτεμαχίου το τουρκικό γεωτρύπανο, ναι, μπορεί σε αυτή τη θέση να βρεθεί η Ελλάδα. Και εδώ είναι το ερώτημα, τι θα κάνει η Ελλάδα, νομίζω. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να μου απαντήσετε και το ερώτημα σε σχέση με το ενδεχόμενο να έχουμε μια μερική. Νομίζω δεν θα το αποδεχτεί. Εσύ αφήνοντας το Καστελόριζο εκτός για να μην δυσαρεστήσουμε την Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα το πάρει αυτό η Ελλάδα.
Δεν θα το δεχτεί. Σε μια, όχι, δεν θα το συμφωνήσει με δεν την Αίγυπτο. Σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση, η οποία είναι εν εξελίξη. Είναι ο κύριος Δένδια σήμερα είναι στο Κάιρο. Σωστά. Επί τούτου. Είπατε άφησε πολλές εκκρεμότητες η Ελλάδα διαχρονικά και δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Γιατί τις άφησε όμως τις εκκρεμότητες? Δεν είναι αυλεψία. Δεν είναι ότι το ξέχασε. Γιατί? Προφανώς υπήρχαν λόγοι σοβαροί που δεν προχώρησαν κάποια πράγματα. Υπήρχαν φόβοι. Γιατί είναι μια λυσίδα των εξελίξεων, αν αγγίξει αυτά τα ευαίσθητα θέματα της οριοθέτησης. Είναι νομίζω ένα συνδυασμό φοβικού συνδρόμου για το πώς συμπεριφέρομαι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά να θυμηθούμε ότι και όταν άλλαζε πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση, άλλαζε και η στάση της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα, βλέπαμε ότι δεν υπήρχε μια σταθερή γραμμή πλεύσης για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτή, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε θεσμική μνήμη, δηλαδή να λειτουργούν οι γραφειοκράτες, οι τεχνοκράτες, αν θέλετε, καλύτερη λέξη, τεχνοκράτες, με ένα συγκεκριμένο γνώμονα, μια συγκεκριμένη χαρτογράφηση των συμφερόντων της χώρας, τα οποία τα οποία τα δηλώναμε διαφορετικά κάθε φορά. Νομίζω αυτό ήταν το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ήταν μεν και οι δυνατότητες, γιατί ο φόβος δεν προέρχεται μόνο ως ψυχολογικό σύνδρομο στα ξαφνικά, προέρχεται από όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί στην ψυχολογία της ελληνικής πολιτικής ζωής τις τελευταίες δεκαετίες. Και ακριβώς αυτή η ατολμία προέρχεται από το γεγονός που υθέσατε τώρα. Εάν η Τουρκία κινηθεί και με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς απειλητικός προς τα συμφέρον, ξεκάθαρα απειλητικός προς τα συμφέροντα της Ελλάδος, τι θα πράξει η Ελλάδα? Δηλαδή θα προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο? Νομίζω ακριβώς πάνω σε αυτό το φόβο της ελληνικής κυβέρνησης έχουν χτίσει την πολιτική τους οι Τούρκοι σήμερα. Και ακριβώς γι' αυτό τόσα χρόνια ακούμε συνεχώς ότι φέτος θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο, του χρόνου θα γίνει ένα θερμό επεισόδιο και δεν έχει τέλος, και δεν έχει τέλος αυτό το σύριαλ. Άρα είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που συνέτεινα στο να φτάσουμε σήμερα που είχαμε ξαφνικά το ξύπνημα, θέλετε, της Ελλάδος ότι πρέπει να πράξει κάτι, γιατί η Τουρκία δεν αναβάλει πλέον τις βλέψεις της για το Αιγαίο και κινείται με πρακτικούς τρόπους για να το διεκδικήσει. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν θερμό επεισόδιο, κύριε Ιωάννου, για να κάνω κι εγώ την τετριμένη ερώτηση. Εντάξει. Και αν ναι, να το έχουμε στο τραπέζι, ότι δεν είναι απόλυτα σαφές αν θα έρθουν να μας βοηθήσουν εταίροι και σύμμαχοι. Εντάξει. Γιατί έχουμε υπερπροβάλλει και το ότι έχουμε συνεργασίες, καλύτερα όχι συμμαχίες, συνεργασίες στην περιοχή, έχουμε τους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα μας βοηθήσουν, αν θα μας βοηθήσουν. Εντάξει, θέτεται το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Οπότε έχω την αίσθηση ότι για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα πρέπει να δούμε τρία βασικά σενάρια, τα οποία δεν είναι ακριβώς άσπρο-μαύρο, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Το ένα σενάριο είναι προφανώς να υπάρξει μια κλιμάκωση και να λειτουργήσει με στρατιωτικοποιημένο τρόπο, να μπούμε δηλαδή στη διαδικασία μιας κρίσης με χρόνους ΤΑΦ1, ΤΑΦ2, όπως τους ξέρουμε στη διαχείριση κρίσεων, και να υπάρξει οτιδήποτε από ένα θερμό επεισόδιο μέχρι ένα ατύχημα. Το δεύτερο σενάριο είναι να κινηθεί ένα γεωτρύπανο ή ερευνητικό πλοίο σε περιοχή που η Ελλάδα θα βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να μην αντιδράσει, αλλά θα υπάρξει δημιουργία τετελεσμένου. Και αυτό πρέπει να το δούμε στην περίπτωση που δεν στείλει γεωτρύπανο η Τουρκία, που στείλει ερευνητικό πλοίο. Ξανά στείλε το Μπαρμπαρός. Για σεισμικές έρευνες, εννοείται. Ακριβώς. Για πόντιση καλωδίων. Αν το κάνει εκτός κυριαρχίας της Ελλάδος, είναι σε διεθνή ύδατα, δεν θα μπορεί η Ελλάδα να πάει να πειράξει τα καλώδια που θα ποντίσει, παραδείγματος χάρη, τον Μπαρμπαρός ή το Όρουτς Ρέις. Και το τρίτο σενάριο είναι ένα σενάριο προληπτικής διαχείρισης της κρίσεως, έτσι ώστε να μην υπάρξουμε στο σημείο όπου θα υπάρξει υπερσυγκέντρωση στρατιωτικών πλοίων, οπότε θα μπούμε και σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, tit for tat. Οπότε νομίζω ένα από τα τρία σενάρια είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο να συμβεί. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το περιμένουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, δεν πρέπει να αποκλείσουμε στην παρούσα φάση κανένα εκ των οποίων, και νομίζω ότι και η περιπτωσιολογία και το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να αποτελεί και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα
θα είναι πολύ εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον και για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, να μην μπει σε μια διαδικασία διαχείρισης αυτής της κρίσης. Μην ξεχνούμε ότι καλός ή κακός κατά τη γνώμη μου, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε ναυτικό, ούτε αεροπορία, οπότε ό,τι συμβαίνει εντός ή εκτός αδειοδοτημένων τεμαχίων στην Κυπριακή θάλασσα είναι και ένα αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να συμβεί και το worst case σενάριο που λέμε. Ναι. Να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο, βεβαίως. Εδώ κάνω μια ανάλυση θεωρητική. Πάντως, με προβλημάτισε, αν θέλετε, κάτι που εντόπισα διαβάζοντας. Ένα σημείο της έκθεσης του συνδεόμενου με το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας Ιδρύματος Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών. Στην έκθεση αυτή καταγράφεται η εκτίμηση ότι η Αθήνα, λέει, βρίσκεται σε αδύναμη θέση και ότι οι παλαιότεροι μοχλοί εξωτερικής εξισορρόπησης, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε φάση αδυναμίας και αποστασιοποίησης. Δεν είναι και τα καλύτερα στοιχεία για να γνωρίζει ο αντίπαλός σου, ο εχθρός σου, περίπου ότι είμαστε μόνοι μας, ότι είναι μόνη της η Ελλάδα και αν το κάνουμε λίγο, αν το επεκτείνουμε, και η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρία Προκοπίου. Νομίζω πρέπει να έχουμε πάντα ως δεδομένο ότι πάντα είμαστε μόνοι μας. Και η Ελλάδα πάντοτε ήταν, εάν υπήρχε μια περίπτωση επίθεσης, αν θέλετε, προς την Ελλάδα, θα ήταν δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε έντονη αντίδραση που θα ήταν αποτρεπτική. Γιατί όμως γιατί να έχουμε δεδομένο ότι είμαστε μόνοι μας? Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε συνάψει τριμερείς συνεργασίες, δεν έχουμε την υποστήριξη άλλων χωρών στην περιοχή, δεν γίνονται επισκέψεις, δεν γίνονται διασκέψεις, σύνοδοι. Δεν είναι κενά περιεχόμενο όλα αυτά, για να μην ακουστεί, όχι να μην ακουστεί, αυτό που θέλετε θα πείτε, αλλά να είναι ξεκάθαρο. Πιστεύετε ότι αυτά είναι κενά περιεχομένου που έχουν γίνει? Όχι, είμαι υπέρ ακριβώς, αυτών των συνεργασιών. Ωραία. Γιατί πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις, ναι. Και ακριβώς είναι πολύ καλύτερα να έχεις συνεργασίες, έστω και αν δεν είναι αμυντικές συμφωνίες. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας συνεργασίας. Και γι' αυτό είπα ότι το ερώτημα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τον όρο που είπε πριν ο συνάδελφος, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, όταν σε χτυπήσει κάποιος, ποιος θα έρθει να σε βοηθήσει? Άρα το δεδομένο που πρέπει να έχεις πάντοτε υπόψη σου είναι το κανείς, ως χειρότερο σενάριο. Και από εκεί και πέρα προσπαθείς να μην είναι αυτό το σενάριο που θα επικρατήσει. Το ξεκαθαρίζω διότι μιλώ για ένα θεωρητικό, αν θέλετε, επίπεδο, το πώς πρέπει να διαχειριστείς μια κρίση. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσεις να έχεις βεβαίως συμμάχους για να μην είσαι μόνος σου σε μια τέτοια υπόθεση εργασίας. Τώρα, το σημαντικό σε όλα αυτά που διαβάσατε τώρα, που αναφέρονται από την τουρκική κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν υπολογίζει την Ελλάδα και θεωρεί ότι δεν θα αντιδράσει η Ελλάδα. Όμως, πήρε την απάντησή της στον Εύρο. Γι' αυτό τα δεδομένα στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικά. Διότι όλοι μας γράφουμε σενάρια και papers και κάνουμε υποθέσεις εργασίας ακριβώς όπως αυτή που διαβάσετε. Αλλά είχαμε δει ακριβώς με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη μια μουδιασμένη εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Μετά ακριβώς είδαμε, όταν τα πράγματα άρχισαν να σκουραίνουν με την Τουρκία, είδαμε μια γλώσσα αποτροπής να είναι κοινή σε όλα τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ακόμη ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλούσε με τον ίδιο τρόπο, ο Θάνος Οντόκος, αναπληρωτής σύμβουλος ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Διακόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος. Δηλαδή, όλος ο πλοίος γύρω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό έστελνε το ίδιο μήνυμα στην Άγκυρα, ότι αν τολμήσετε να κάνετε οτιδήποτε, εμείς θα απαντήσουμε. Αυτό είναι μια στρατηγική αποτροπής. Στέλνει στον αντίπαλο σου το μήνυμα ότι αν τολμήσει να κάνει οτιδήποτε, θα σε βρει μπροστά του. Και ακριβώς αυτό συνέβη και στον Εύρο. Άρα οι θεωρίες της Τουρκίας ότι η Ελλάδα δεν θα απαντήσει σε μια πρόκληση, αποδείχτηκαν λαθασμένες στην περίπτωση του Εύρου. Και είδαμε ότι όταν η Ελλάδα κινήθηκε αποτελεσματικά για να αντικρούσει τις κινήσεις της Τουρκίας, μόνη της πρώτα, είδαμε όμως ότι μετά ακριβώς ακολούθησε και βοήθεια από εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό πάντα, και το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ αυτό που είπα, ότι πρέπει να θεωρείς ότι μόνος σου έχεις τις δυνατότητες να αντιδράσεις, και αμέσως μετά το επιπρόσθετο βήμα είναι να προσέξουν προς βοήθειά σου οι συμμάχοι σου, οι εταίροι σου, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση. Ό,τι έρθει καλό είναι.
Βεβαίως, ναι. Μα αυτό προσπαθείς να φτιάξεις με τη διπλωματία. Λίμωνο δεν κάναμε διπλωματία και λέγαμε ότι δεν θα βοηθήσει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι τριμερείς συνεργασίες και ακριβώς επειδή βλέπουμε πόσο ενοχλούν την Τουρκία, αυτό νομίζω είναι ένα σημάδι που μας δείχνει και πόσο αποτελεσματικές μπορεί να προβούν, ειδικά στο μέλλον. Έχετε κάτι να σχολιάσετε, κύριε Ιωάννου? Συμφωνώ εν μέρη, δεδομένου ότι η περιπτωσιολογία του Εύρου, ναι, είναι μια αποτελεσματική διαχείριση κρίσης, αλλά είναι διαφορετική φύση της απειλής. Οπότε εδώ το εμπλεκόμενο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσε το μεταναστευτικό. Εκείνο που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να διαχειριστείς μια κρίση είναι να μην την αφήσεις να επισυμβεί. Να μην αρχίσει να ξετυλίγεται εκείνο το κουβάρι των δύο πλευρών οι οποίες προσπαθούν να κλιμακώσουν και να απαντήσουν η μία στην άλλη. Οπότε, στην περίπτωση, αν θέλετε, νοτίως της Κρήτης, θα ήταν τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Εκείνο όμως που σε κάθε περίπτωση, έτσι για να μην μπούμε και σε μια διαδικασία κινδυνολογίας και σεναρίων περιθερμού επεισοδίου, πρέπει να αντιληφθούμε ότι και η Ελλάδα με την Τουρκία είναι χώρες οι οποίες έχουν κανάλια αποκλιμάκωσης, είτε αυτά αφορούν το επίπεδο του ΝΑΤΟ, είναι και οι δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είτε μέσω της διπλωματικής οδού. Κάτι που δεν συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας λόγω της μη αναγνώρισης. Δεν έχουν καεί όμως τώρα γέφυρες με το πολιτικό? Όχι, νομίζω μνημόνιο. Ότι διαχρονικά υπάρχουν. Υπάρχει, υπάρχει, λέτε, δουλεύει εκεί το. Οι διπλωματικές οδοί μπορούν να δουλέψουν. Ωραία. Επειδή έκανε μια αναφορά η κυρία Προκοπίου στις συνεργασίες που ενοχλούν την Τουρκία, να ανοίξουμε, κύριε Ιωάννη, λίγο το κεφάλαιο Ισραήλ. Ναι. Που εκεί χτίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία μια σχέση, επενδύουμε σε αυτή τη σχέση και όντως φαίνεται πως η Τουρκία ενοχλείται, αν και δεν έχει και τις ιδανικότερες σχέσεις με το Ισραήλ. Και πάλι όμως εξοργίζει αυτό το φλερτ, αν θέλετε, με την Κυπριακή Δημοκρατία. Εντάξει, πρέπει να το δούμε μέσα από τη λογική του ότι καμία σχέση σε διμερές επίπεδο και η εμβάθυνσή της δεν στρέφεται εναντίον κανένας άλλου κράτους. Αυτό είναι μια γενική πάγια αρχή της διεθνούς διπλωματίας. Απλά εκείνο που πρέπει. Το λέει διαρκώς ο κ. Χρωστοδουλίδης, με συγχωρείτε αυτό. Ναι. Δεν είναι εδώ αντιτουρκικές οι συνεργασίες. Όχι, δεν το λέω για το αντιτουρκικό. Μιλάω για το διμερές επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ και τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Μάλιστα. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Ενώ σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, σε δημόσιο επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων μεταξύ του Νετανιάχου και του Ερντογάν, υπάρχει μετά το 2010 όλη αυτή η προβληματική σχέση, είτε αφορά τη Γάζα, το Παλαιστινιακό κτλ. Όσον αφορά όμως κάποιες άλλες πτυχές, η σχέση εξακολουθεί να λειτουργεί. Και να λειτουργεί σε καλό επίπεδο, είτε αφορά το εμπόριο της, το εξωτερικό εμπόριο, τις οικονομικές σχέσεις, τον τουρισμό και το καθεξής. Επιπλέον, αν δούμε παραδείγματος χάρη το χάρτη της συριακής σύγκρουσης, συριακής αντιπαράθεσης, ταυτίζονται εν μέρη τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Τουρκίας. Και υπάρχει ενώπιον μας, ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο. Τι θα συμβεί με τη νέα πρωτοβουλία, ας πούμε, για την ειρήνευση στο Μεσανατολικό, η οποία εδράζεται στην ουσιαστικά ενσωμάτωση ενός μέρους της Δυτικής Όχθης, της κοιλάδας του Ιορδάνη. Το είδαμε και νωρίτερα, κάποιους μήνες πριν, όσον αφορά τα Γκολάν, τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία από το 1973, από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, είναι κατεχόμενο έδαφος που ανήκει στη Συρία. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να δούμε το μεγάλο στοίχημα, αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο Τραμπ, τι δεδομένα και προηγούμενα θα αφήσει για την Κυπριακή Δημοκρατία και σε ποιο βαθμό ή όχι θα είναι σιωπηρή ή μη η έγκριση της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι το όπλο μας είναι η διεθνής νομιμότητα, είναι η διασφάλιση λόγω ότι είμαστε μια κατεχόμενη χώρα του de jure κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι κάτι που και με τις συνθήκες στο Κυπριακό θα μπορούσαμε να το βρούμε με πολύ άσχημο τρόπο μπροστά μας. Ναι. Θέλω την άποψή σας και από αυτό. Σε σχέση με το Ισραήλ εννοώ. Ναι, οι σχέσεις με το Ισραήλ, νομίζω δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα, αλλά τις συνεργασίες μπορούμε να τις αναπτύξουμε και με άλλους τρόπους.
Ακριβώς επειδή σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να γίνονται οι δηλώσεις, η αντιπαλότητα και όλα αυτά, αλλά τα linkages, όπως τα ονομάζαμε, οι δεσμοί σε άλλα επίπεδα δουλεύουν και το βλέπουμε στην περίπτωση της Τουρκίας και του Ισραήλ, ότι υπάρχουν δεσμοί οι οποίοι δουλεύουν και σε άλλο επίπεδο. Είναι σημαντικό η Κυπριακή Δημοκρατία να επενδύσει και στην οικονομική διπλωματία αλλά και στην πολιτιστική διπλωματία με τις χώρες τις οποίες εμπλέκεται σε τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, γιατί βλέπουμε ότι αλλάζουν τα σχήματα συνεχώς. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Να μην αλλάξει οτιδήποτε. Οποιοδήποτε πολιτικό δεδομένο και το μόνο το οποίο, στο οποίο να βασιζόσουν προηγουμένως να ήταν μόνο μια πολιτική σχέση και να μην υπήρχε μια σχέση μεταξύ των πολιτών και σε επίπεδο οικονομίας αλλά και σε επίπεδο πολιτισμού. Άρα αυτό που ονομάζουμε linkages θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Συγγνώμη, είναι αδύναμο σημείο τώρα στις συνεργασίες που έχουμε κάνει, δεν το έχουμε επεκτείνει ακόμα, το έχουμε δουλέψει? Γίνονται πολλές προσπάθειες. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι κάτι νέο σχέδιο. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο για να αναπτυχθεί. Βεβαίως πάντα είχε καλές σχέσεις το Ισραήλ μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπήρξαν ποτέ σχέσεις αντιπαλότητας ακριβώς όπως είχαν διαμορφωθεί οι σχέσεις του παρελθόντος χάρη με την Άγκυρα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάτω από τα κανάλια της διπλωματίας, κύριε Αλεξανδρίνου, κινούνται άλλα κανάλια. Και ακριβώς πρέπει να επενδύσουμε και εμείς σε αυτούς τους άλλους δεσμούς. Τώρα, όσο αφορά την ενσωμάτωση των κατεχομένων εδαφών, εάν τελικά προχωρήσει, γιατί υπάρχουν και στάσεις μέσα στο ίδιο το Ισραήλ για αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ναι, θα είναι μια δύσκολη, θα είμαστε σε μια δύσκολη θέση ως Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς και για τον ίδιο λόγο που πολλοί από εμάς λέγαμε ότι η στήριξη προς τον Χαφτάρ, ο οποίος δεν ήταν ο αναγνωρισμένος ηγέτης της Λιβύης, ήταν ένα ίσως κακό χαρτί να κρατούμε στο χέρι μας, ακριβώς επειδή συνεχώς προτάσσουμε την νομιμότητα, είμαστε ενάντια σε οποιοδήποτε προσπαθεί να πάρει παράνομα την εξουσία. Αυτή είναι η θέση μας, παραδείγματος χάρη, και στη θέση του, στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, του Κόσοβο, που ακριβώς λέμε η θέση μας είναι θέση αρχής. Άρα, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή εκεί που μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, γιατί θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο, αλλά και ως έτσι μια λεπτή γραμμή ισορροπίας της σχέσης μας με το Ισραήλ για το πώς θα τοποθετηθούμε επί αυτού. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι ακόμα και στην περίπτωση των Golan Heights η Συρία ουδέποτε δέχτηκε ότι αυτό το έδαφος δεν είναι δικό της, ό,τι και αν ισχυρίζεται το Ισραήλ, ό,τι και αν προτίθεται ένα πράξη. Άρα υπάρχουν πάντα στις διεθνείς σχέσεις το τι λέει ο ένας και το τι λέει ο άλλος και τι είναι αποδεκτό από την κάθε πλευρά. Ναι. Περιγράψατε τη σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία, κύριε Ιωάννου, σε ένα βαθμό. Θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι το Ισραήλ βλέπει την Τουρκία και ανταγωνιστικά ή αν σε κάποιες περιπτώσεις τη φοβάται κιόλας. Νομίζω δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Διαχρονικά το Ισραήλ και πριν το συμβάν του Μαύρη Μαρμαρά, η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το κράτος του Ισραήλ μετά την ανεξαρτησία του το 1948. Νομίζω ότι το μέλλον της σχέσης είναι. Υπάρχει ένα ίσως μικρό πεδίο περιφερειακού ανταγωνισμού, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ιδεολογικό σχήμα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ανταγωνισμός του μοντέλου της εξουσίας του πολιτικού Ισλάμ, όπως τα τελευταία χρόνια το εκφράζει το ΑΚΕΠΕ και ο Ερντογάν, παραδείγματος χάρη με τις μοναρχίες του κόλπου. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός Τουρκίας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι πολύ πιο σοβαρός και πολύπλοκος και με περιφερειακές επιπτώσεις από ότι ο ανταγωνισμός Τουρκίας-Ισραήλ. Για το φόβο, επειδή υπάρχουν αναλυτές για το φόβο, αν υπάρχει το αίσθημα του φόβου, υπάρχουν αναλυτές που ισχυρίζονται ότι μπορεί να νιώθει το Ισραήλ ένα φόβο, επειδή η Τουρκία παίζει, είναι η έκφραση, με φανατικά τζιχαντιστικά καθεστώτα και συστήματα. Και εκεί μπορεί να. Δεν τη λασπάζομαι αυτή την άποψη προσωπικά, όχι. Εσείς, κύριε Προκοπίου. Ναι, νομίζω ότι το Ισραήλ ανησυχεί πολύ περισσότερο για το Ιράν από ότι θα ανησυχεί για οποιαδήποτε άλλα για εξτρεμιστές μουσουλμάνους. Αυτό που έχουν κοινό
το Ισραήλ και η Τουρκία, είναι ότι κινούνται σε ορθολογιστικά πλαίσια όσον αφορά την εξωτερική τους πολιτική. Γιατί πολλές φορές αναλύουμε τον Ερντογάν και λέμε ότι ο άνθρωπος είναι τρελός. Ο Ερντογάν ξέρει που τον παίρνει, ώσπου μπορεί να φτάσει σε κάθε περίπτωση. Πιστεύετε? Ναι, γιατί το βλέπουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα να πούμε πολλά παραδείγματα, αλλά ας δούμε και στις. Χρησιμοποιεί μια ρητορική, παραδείγματος χάρη, ακραία με τη Γερμανία. Όταν όμως θα χρειαστεί τη Γερμανία για να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια, βλέπουμε ότι οι συμφωνίες γίνονται. Το ίδιο στη σχέση του με τη Ρωσία. Ακριβώς συμπεριφέρεται ορθολογιστικά και κρίνει πού τον παίρνει να φτάσει κάθε στιγμή με τον κάθε εταίρο ή τον κάθε αντίπαλο. Και το Ισραήλ θεωρώ ότι λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Άρα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη συμπεριφορά, αν θέλετε, η ανάλυση στο δεδομένο στην εξωτερική πολιτική, αλλά υπάρχει όμως και μία διαφορά και το Ισραήλ την τονίζει συνεχώς τις σχέσεις του με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, θεωρώντας ότι είναι ένα ξεχωριστό χαρτί, αν θέλετε, στις σχέσεις μεταξύ μας στην περιοχή, ότι είμαστε οι μόνες δύο δημοκρατίες ουσιαστικά και συμπεριφερόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής που σίγουρα δεν λειτουργούν με δημοκρατικά μοντέλα. Και είναι κάτι το οποίο τονίζει συνεχώς το Ισραήλ ως μια κοινή παράμετρος με την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι κάτι το οποίο αντιπαραβάλλουμε και εμείς ακριβώς για να τονίσουμε τα κοινά που έχουμε με το Ισραήλ. Μάλιστα. Στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, κύριε Ιωάννου, καταληκτικά, έτσι όπως διαμορφώνεται και όπως έχετε πολύ γλαφυρά περιγράψει την κατάσταση στην περιοχή, ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σήμερα για τη διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και όχι μόνο? Θα μπορούσα να πω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Το ένα είναι έτσι σε ένα μακροσκοπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η Κυπριακή εξωτερική πολιτική πρέπει να θεσπιστεί με έναν τρόπο ο οποίος να αποκρισταλώνεται ακόμη και στο ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή πρέπει να δούμε την εξωτερική πολιτική μέσα από το πλέγμα της εξωτερικής αρμοδιότητας. Δηλαδή να υπάρχει θεσμική αποτύπωση του στίγματος της εξωτερικής πολιτικής. Το δεύτερο, νομίζω ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία προτεραιοποίησης των στόχων και επιδιώξεών της στην περιοχή, οι οποίες στόχοι και επιδιώξεις στην περιοχή πάντα διαχρονικά όσον αφορά την κυπριακή διπλωματία και την κυπριακή εξωτερική πολιτική κινούνταν γύρω από το Κυπριακό και την επίλυση του Κυπριακού. Ας σκεφτούμε μια φορά την εξωτερική πολιτική σαν να μην υπάρχει το Κυπριακό. Αυτή είναι η αντίληψη που έχω. Είναι όμως εύκολο να συμβεί αυτό? Καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε σημείο, αλλά πόσο εύκολο είναι να σκεφτούμε ανεξάρτητα αυτό και πρέπει να το δούμε, γιατί πάντα το Κυπριακό μας οδηγεί σε μια διαδικασία ετεροπροσδιορισμού των στόχων και επιδιώξεών μας σε σχέση πάντα με την Τουρκία. Και όταν αναφέρομαι στη λύση του Κυπριακού, δεν αναφέρομαι πάντα στη λύση όπως διαχρονικά την γνωρίσαμε, γενικά στη συνολική διευθέτηση του, έτσι ναι, ώστε να ξέρουμε ότι οι επόμενες δεκαετίες που θα έρθουν θα έχουν μηδενικά προβλήματα στην περιοχή όσον αφορά αυτό το άλυτο ζήτημα. Άρα νομίζω ότι αποτελούν δύο βασικά. Το ένα είναι η θεσμική αποτύπωση, ναι, της εξωτερικής πολιτικής και το άλλο είναι η προτεραιοποίηση των στόχων σε σχέση και με το Κυπριακό, το πάγιο πρόβλημα, το εθνικό. Κάτι ακόμα να ρωτήσω πριν σας πάρω το λόγο. Αποτυπώνει δυσαρέσκεια το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και δύο υπουργός εξωτερικών για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναφερθήκαμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ασπάζεστε αυτή τη δυσαρέσκεια? Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο. Εκεί τον είχατε τον πήχη εσείς. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός και ιδιαίτερα στη φάση που διανύει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Brexit, μετά από όλες αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις που δημιουργούνται εντός της, μέσα από διάφορα σχήματα όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην Ουγγαρία, στην Πολωνία που έτσι πηγαίνουν στο λαϊκισμό, στην ξενοφοβία, δεν είναι και στην καλύτερη της φάση. Απλά εκείνο που εμείς πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς ή δυστυχώς, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καταφέρει να ολοκληρωθεί στο σημείο αυτό που εδράζεται σε μια κοινή εξωτερική και εξωτερική πολιτική ή αμυντική πολιτική. Αυτός ο πυλώνας πάντα παραμένει προβληματικός. Σας ευχαριστώ. Επί των ιδίων θα ήθελα να σας ακούσω. Ναι. Η εξωτερική πολιτική είναι το όργανο, αν θέλετε, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του κράτους. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η εξωτερική πολιτική. Αν πάμε στο πρωτογενές επίπεδο, αν θέλετε, ο καθορίζει. Άρα,
Είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η εξωτερική πολιτική μας αποτελεσματικά αν δεν συνοδεύεται από ένα δόγμα ασφάλειας που να ακριβώς να συμπυκνώνει τις ανάγκες της επιβίωσης του κράτους και των πολιτών. Άρα είναι πολύ, συμπληρώνω σε αυτό που υπόθηκε για τη θεσμική αποτύπωση, ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει δόγμα εξωτερικής πολιτικής αν δεν υπάρχει και δόγμα, συγκεκριμένο δόγμα ασφάλειας του κράτους και των πολιτών. Το δεύτερο κομμάτι που πάλι αφορά το ζήτημα ασφάλειας είναι ότι πρέπει να θεωρούμε την ασφάλεια, να θεωρούμε πολύ σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας και την εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή το πώς η ενδογενής ανθεκτικότητα υπάρχει μέσα στην ίδια την κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνική συνοχή. Διότι αν υπάρχει ένα σοκ στην κοινωνία, πόσο εύκολα μπορεί να ανταποκριθεί. Και να θέσω ένα παράδειγμα. Το θέμα του τώρα που έχουμε με τις μεταναστευτικές ροές. Είναι ένα ζήτημα ασφάλειας το οποίο ακριβώς δημιουργήσε και μια τεράστια αντιπαλότητα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν φωνές που εκφράζονται και με ακραίο τρόπο και από τις δύο πλευρές. Είναι και ανθρωπιστικό ζήτημα, είναι και ζήτημα ασφάλειας. Σίγουρα υπάρχει κάπου στη μέση η αλήθεια, αν θέλετε να το πω έτσι και πιο φιλοσοφικά, αλλά δεν μπορείς να έχεις μια διαιρεμένη κοινωνία και να προσπαθείς να φτάσεις σε στόχους εξωτερικής πολιτικής. Άρα το να αντιλαμβάνεσαι την ασφάλεια με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και να διασφαλίζεις αυτό που λέμε την ανθρώπινη ασφάλεια, δηλαδή την ασφάλεια του περιβάλλοντος, την ασφάλεια της πολιτικής ελευθερίας, την ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, είναι ένας νέος ορισμός της ασφάλειας που σίγουρα ακριβώς πρέπει να ενταχθεί μέσα στο λεξιλόγιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Και σίγουρα γίνονται προσπάθειες, γιατί βλέπουμε το Υπουργείο Εξωτερικών πλέον να μιλά για οικονομική διπλωματία και να κάνει ανοίγματα διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Με άλυτο το Κυπριακό όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό που έχετε περιγράψει. Είπε ο κύριος Ιωάννου να προσδιορίσουμε την εξωτερική πολιτική ως να μην υπήρχε το Κυπριακό. Αυτό το πλέγμα τώρα της ασφάλειας που έχετε περιγράψει, μπορεί να υπάρξει με άλλο το Κυπριακό, δηλαδή θα νιώθω ανασφάλεια λόγω των μεταναστευτικών ροών, αλλά δεν νιώθω ανασφάλεια ως μέλος αυτής της κοινωνίας επειδή είναι άλλο το Κυπριακό. Ναι, για μένα προσωπικά το Κυπριακό είναι θέμα ασφάλειας. Είναι θέμα άρα ασφάλεια. Δεν μπορεί. Θέλω να πω, μην αφαιθούμε ότι δεν λύνεται και άρα είναι εκεί και το αφήνουμε να κοιμάται και φοβάμαι τις μεταναστευτικές ροές. Δεν είπα αυτό. Όχι, λέω ναι. Εγώ το λέω. ότι δεν με ανησυχεί. Σαφώς και νομίζω ότι είναι νούμερο ένα θέμα. Προσωπική μου άποψη για να νιώσει ασφαλής ο Κύπριος. Οπωσδήποτε. Η δική μου προσέγγιση είναι εξής. Το Κυπριακό. Και πριν τη λύση να νιώθει ασφαλής που δεν νιώθει και μετά τη λύση να νιώθει ασφαλής και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Η δική μου προσέγγιση είναι εξής. Το Κυπριακό είναι ζήτημα ασφάλειας. Ασφάλειας του κράτους. Της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και των πολιτών, και πριν και μετά τη λύση του Κυπριακού. Άρα όλα αυτά που έχω περιγράψει πριν, δηλαδή είτε μιλούμε για οικονομική διπλωματία, πολιτιστική διπλωματία, ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, ακριβώς για να νιώθουμε ασφαλισμένοι τη νύχτα, να περπατούμε, να πάμε στο σπίτι μας, όλα αυτά είναι τα μέσα ακριβώς για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του κράτους. Και το Κυπριακό είναι η μεγαλύτερη απειλή. Η νούμερο ένα απειλή, αν θέλετε, για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως οντότητας και σίγουρα η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη μας ως πολίτες σε αυτή την χώρα. Άρα, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή είναι αυτή η προτεραιότητα, δεν πρέπει να βλέπεις πιο σφαιρικά το τι συμβαίνει γύρω σου. Και επίσης, ακριβώς και να χτίσω πάνω σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα συμφέροντα των άλλων δεν καθοδηγούνται από τη δική μας άποψη στο Κυπριακό. Άρα πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να βλέπουμε πού μπορούμε να υπάρχει σύμπλευση με τα συμφέροντα των άλλων μεγαλύτερων κρατών για να εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας. Και αν ο στόχος μας είναι το Κυπριακό, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα αυτό το στόχο μέσα από τις θεσμικές δυνατότητες που μας παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη ή μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες. Δεν είμαστε στο επίκεντρο, τουλάχιστον μέσα από τις συγκυρίες να αποκομίζουμε και εμείς κέρδος στους τομείς που θέλουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Η Κυπριακή εξωτερική πολιτική για πάρα πολλά χρόνια ήταν η πολιτική του να μιλούμε και να λέμε τη θέση μας στους άλλους. Νομίζω τώρα είναι ο καιρός να ακούσουμε τους άλλους τι θέλουν και τι χρειάζονται από εμάς και ακριβώς να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα για να προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε όλες αυτές τις σχέσεις, τις διμερείς, τις τριμερείς που χτίζουμε τα τελευταία χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Προκοπίου, και εσάς, κύριε Ιωάννου, για την εδώ παρουσία σας και την πολύ ωραία συζήτηση, κατά την άποψή μου, που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ανανεώνουμε βεβαίως ραντεβού για την άλλη Πέμπτη στις 10, όπως πάντα, ευθέως. Καλό βράδυ.